Σειρά παίρνει τώρα το σχέδιο ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού που δίνει την ευκαιρία σε πολλούς για επιχορηγημένες διακοπές και διανυκτερεύσεις μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Όπως και στην περίπτωση του προγράμματος επιχορηγημένων καλοκαιρινών διακοπών, το ενδιαφέρον από πλευράς ξενοδοχειακών μονάδων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ενώ αρκετοί είναι και οι ξενοδόχοι που δήλωσαν συμμετοχή για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Είναι πέραν των 200 μονάδων που έχουν συμπληθεί με το εν λόγω σχέδιο αυτή τη στιγμή, δίδοντας πλειάδα επιλογών στους συμπατριώτες μας για ολιγοήμερες διακοπές, ακόμα και κατά τους φθινοπωρινούς μήνες που βεβαίως η Κύπρος προσφέρεται. Το σχέδιο προβλέπει μέγιστη τιμή 60 ευρώ από τα καταλήματα για δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα ανά ημέρα, με ελάχιστη παραμονή τα δύο βράδια. Επιδοτεί επίσης την κάλυψη του 35% του κόστους διαμονής από το Υφυπουργείο Τουρισμού για όσες μέρες πέραν των δύο ο δικαιούχος επιθυμεί να διανυκτερεύσει, με την επιδότηση να καλύπτει και τις χρεώσεις για παιδιά. Στο μεταξύ, τα τηλεφωνικά κέντρα των ξενοδοχείων έχουν ήδη πάρει φωτιά, ενώ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για το τριήμερο της 1ης Οκτωβρίου. Υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία, όχι όλα βεβαίως, διότι όπως είπαμε, αρκετά ήδη από πιο πριν μπροστά έχουν κάνει τις κρατήσεις και τα διαθέσιμα δωμάτια τα οποία έχουν συμπληθεί με το σχέδιο έχουν εξαντληθεί. Ναι. Άρα καλό θα ήταν οι συμπατριώτες μας να έχουν και δεύτερη και τρίτη επιλογή. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι όλοι μόνιμα διαμένοντες στο νησί που έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, καθώς και όσοι έχουν αναρρώσει από τον ιό μέχρι και 180 ημέρες πριν την παραμονή τους στο κατάλημα. Για τα παιδιά μεταξύ 12 έως 16 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, απαιτείται η απόδειξη αρνητικής εξέτασης rapid test, το οποίο να έχει διενεργηθεί εντός 72 ώρων. We'll be right back.